το Ρέθυμνο γιορτάζει μαζί με τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα. Την ερχόμενη Πέμπτη λοιπόν ολόκληρη η πόλη θα τραγουδά, θα παγγέλει, θα χορεύει και θα παίζει τους 10.000 στίχους του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου στο πλαίσιο του 27ου Αναγεννησιακού Φεστιβάλ. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή συνόλων ιδιωτών, σωματείων, φορέων, γύρω στους 40 πόσες ομάδες είναι, οι οποίες θα καταθέσουν τη δική τους άποψη για τον Ερωτόκριτο. Ο καθένας θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο αυτό που θεωρούμε ότι είναι ο Ερωτόκριτος σήμερα. Αυτή η εκτέλεση δεν είναι επιτηδευμένη, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυθόρμητη. Οι χώροι στους οποίους θα γίνει είναι αναπάντεχοι. Είναι οι χώροι στους οποίους περνοδιαβαίνουμε για τις καθημερινές μας δουλειές μες στην πόλη, για να ψωνίσουμε, για να συναντήσουμε ανθρώπους, για να πιούμε ένα καφέ. Αυτό το οποίο εμένα μου προκαλεί εντύπωση είναι το ότι γίνεται το φεστιβάλ σε πείσμα των καιρών. Και γίνεται, χωρίς μιζέρια. Το φετινό φεστιβάλ που θα διαρκέσει ως τις 19 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει μια σειρά πλούσιων εκδηλώσεων είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ρεθμιώτη μουσικοσυνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη. Η έκθεση αγιογραφίας Ιεράς Μητροπόλεως, Ρεθύμνης Αυλοποτάμου, θα λειτουργήσει στον πρώτο όροφο του Δημοτικού Πολυχώρου Εκδηλώσεων Σπίτι του Πολιτισμού στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου από τις 6 μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Σε πείσμα των καιρών επιλέγουμε τον πολιτισμό, επιλέγουμε 10 μέρες γεμάτες μουσική και θέατρο. Καλώς να ορίσετε στο 27ο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνης. Το φεστιβάλ που στόχο έχει να ξεδιπλώσει την ιστορία της αναγέννησης και ιδιαίτερα της Κρητικής θα ξυπνήσει μνήμες στους παλιούς και θα παρουσιάσει στους νεότερους την προσφορά αυτής της περίοδου στα γράμματα και στις τέχνες. Οι επισκέπτες του Ρεθύμνου, που είναι πάρα πολλοί αυτή την περίοδο, μένουν έκπληκτοι στο πώς μπορούν να απολαύσουν υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις με 5 ευρώ. Η μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας και των παιδιών, το μόνο καλό που θα κάνει είναι να ανοίξει νέες πόρτες και νέα παράθυρα στον τρόπο που κοιτάμε το θέμα της παιδείας. Η βαρβαρότητα που μας κατακλείζει όλους και ιδιαίτερα τα παιδιά μας, η αστάθεια της εποχής που ζούμε, κάνουν επιτακτική την ανάγκη να δοθούν σε όλους μας, αλλά κυρίως στα παιδιά, κάποιες σταθερές αξίες με τις οποίες θα πρέπει να πορεύονται. Το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ θα πλωθεί σε όλη την πόλη και τους οικισμούς, με στόχο να συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι δημότες όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι.